Ο κύριος Κουρούκλης καλά το έθεσε. Ενισχύουμε ένα κωδικό 10.000. Δεν δίνουμε αμοιβή σε κάποιο δικηγόρο 10.000, κύριε Τζορτζάτο. Αυτό είπατε. Και αυτό βγήκατε και στα site και τα λοιπά. Αλλά βέβαια, τόσο ξέρετε να διαβάζετε, τέτοια λέτε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και τίποτα παραπάνω. Γιατί κύριε Κουρούκλης, θέλετε να πείτε κάτι. Μόνο που ο κωδικός είχε και άλλα χρήματα μέσα και τον ενισχύσαμε. Κύριε Κουρούκλης, θέλετε να πείτε κάτι. Εμείς τον ενισχύσαμε, κύριε Τζορτζάτο, πραγματικά για να κάνουμε δουλειά. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Για να κάνουμε δουλειά. Δεν αναθέταμε και δεν ξέρω με ποιες διαδικασίες σε νομικούς συμβούλους κάποια χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν περιείχαν μέσα τα χρήματα και τα τραπέζια του Φυσικάρδου και της Άμμης. Καλώς. Με κρίνετε εξιδίωρτα αλλοτρία. Σε μένα θα το πείτε αυτό. Κύριε Τζορτζάτε, μήπως δεν ξέρετε, κύριε. Μήπως δεν γνωρίζετε με 7 κατοστάρικα εκπροσώπησα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κατανοητός ο θυμός σας, αλλά δεν έχετε τα λόγο. Σας. Και δεν φτάσαμε στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Τα χρεώνω τα λάστιχα του τζίπου στη Διαδημοτική. Όσο αφορά για τα τραπέζια, κύριε, θα ήθελα να μου φέρετε ειλικρινά έντιμοι άντρες ένα τιμολόγιο και να μου πείτε ποιο είναι αυτό το τραπέζωμα που μου έκανα και χρέωσα το Λιμενικό Ταμείο, ειλικρινέστατα, πρώτο. Αλλά θα παρακαλούσα τον κύριο Πρόεδρο να μου πει αν οι ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κεφαλογιά από πέρυσι τον Αύγουστο μήνα μέχρι και σήμερα αν έχουν καταστάσεις επιβεβαιώνων, επιβατών και οχημάτων και αν έχουν καταβάλει χρήματα. Σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να έχετε μαζί και μία τη φαρμακευτική αγωγή που έχει χορηγήσει ο γιατρός για ορισμένους, γιατί τουλάχιστον εγώ δεν ανέχομαι να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος Τζορτζάτος τώρα προσπαθεί να το παίξει λαϊκός ήρωας. Μέχρι προχθές ήταν εδώ στην παράταξη και σηκωνόταν με τον ίδιο τρόπο που σηκώνεται τώρα και κάνει τον τρελό, υπερασπιζόμενο στα ιδεολογήματά του και τη φιλοσοφία του και τα επιχειρήματά του. Ήταν από εδώ πλευρά, έτοιμος να κουτουπώσει την αποκή αντιπολίτευση. Πριν λίγους μήνες τα έκανε αυτά. Τώρα βρέθηκε από την άλλη μεριά γιατί έχασε την καρέκλα και το οφίτσιο και ξαφνικά τα βλέπει όλα μαύρα ο κύριος Τζορτζάτος. Και επειδή δεν του απαντάμε τον κύριο Τζορτζάτου, έχει πάρει τον αέρα του εκεί πέρα και λέει τις παρλαπίπες του από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ράδια και στα site και από εδώ και από εκεί. Και νομίζω ότι κάτι κάνει τώρα και ότι ο κόσμος δεν γελάει μαζί του. Γιατί γελάει μαζί του ο κόσμος. Όλος. Όπου βγείτε στην Κεφαλονία γελάει μαζί του. Τα ναυτιλιακές εταιρείες, κύριε Τζορτζάτε. Ρε, μαζέψε εσύ και μην μιλάς σε μένα. Εγώ θα πω τι θέλω. Τον τρόπο έκφραση θα να τον αναφέρει κάπου αλλού. Όχι μήνυση. Σε μένα. Θα πάω να μου κάνει μήνυση. Παρλαπίπα είσαι και φαίνεσαι. Να μου κάνει μήνυση. Κατ' ολοκληρία. Να και αν χρωστά να πάρε τα καταβάλει. Να σου πω κάτι. Εγώ το γιο μου τον λένε Σπυράγγελο γιατί λέγανε τον πατέρα μου. Το δικό σου πώ τον λένε. Ακούς, πώς το λένε. Παναγιώτη και πώς το λένε. Παναγιώτη και μάνα. Εγώ ξέρω τι Σπυράγγελο λέγανε τον πατέρα σου. Κύριε, ναι, ρε, πήγαινε με αυτό το γιο σου, μη συμφωνώ με πώς πρέπει και μετά άρχισε να μου πει. Είναι και Παναγιώτη και μάνα. Και Παναγιώτη και μάνα. Λοιπόν, συνεχίζω. Όχι προσωπικά θέματα. Συνεχίζω. Ολοκλήρωση, παρακαλώ. Λοιπόν,